Έχει παίξει σε περισσότερες από 100 κινηματογραφικές ταινίες. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες θεατρικά έργα και οι δύο εμφανίσεις του στην Επίδαυρο σε κωμωδίες του Αριστοφάνη επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά ότι ο άνθρωπος έτρεχε πολύ, είναι παντός καιρού και ρεπερτορίου και έχει δημιουργήσει τη δική του μοναδική σχολή ερμηνείας στην Ελλάδα. Ακούμε το Θανάση Βέκο στις ταινίες του να λέει συχνά «Καλοί μου άνθρωποι» και να εκφέρει όχι μόνο το κείμενο του έργου αλλά και την εσωτερική του ανάγκη. Καλοί μου άνθρωποι, να μην ξεχνάτε να μου ανάβετε το κεράκι σας κάθε χρόνο στη γιορτή μου. Του οσιοπράκτορος... Οι άνθρωποι να είναι καλοί και να γελούν, όχι απλώς να χαμογελούν. Φεβρουαρίου. Με αυτό το ιδανικό πορεύθηκε μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Ό,τι έχει να πει, το λέει με τις ερμηνείες. Οι συνεντεύξεις του ελάχιστες. Ο Βέγκος της οθόνης είναι ο ίδιος ο Βέγκος της ζωής. Πέραν του ότι είναι ο καλός μας άνθρωπος, όλες αυτές τις συμπεριφορές που βλέπουν στην οθόνη θα τις βλέπανε και στην καθημερινή του ζωή αν τον γνωρίζανε. Μίλησε λίγο ακόμη και τη στιγμή που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας του απένιμε την τιμητική διάκριση του τάγματος του Φοίνικος. Ο Θανάσης γεννήθηκε στο Νέο Φάλιρο της Αθήνας το 1927. Ο πατέρας του ήταν δημόσιος υπάλληλος στην εταιρεία ηλεκτρισμού και ήρωας της αντίστασης κατά των Γερμανών. Μετά τον πόλεμο και την εποχή που την Ελλάδα σπάρεζε ο εμφύλιος πόλεμος, ο Βασίλης Βέγκος εκδιώχθηκε από τη δουλειά του. Ο νεαρός γιος του γίνεται ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές των γειτόνων και αναζητά μεροκάματο σε εργαστήρια επεξεργασίας δέρματος και ό,τι άλλο ευκαιριακό υπήρχε. Τα χρόνια 1948-1950, λόγω των αριστερών του πεπιθήσεων, εξορίστηκε στη Μακρόνισσο, όπου συνάντησε και συνδέθηκε φιλικά με τον μετέπειτα γνωστό σκηνοθέτη Νίκο Κούνδουρο. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή που τον είδα, κουρελή φαντάρο στη Μακρόνισσο, και τον αγαπάω ακόμη και τώρα, σεμνά καθισμένο στη δόξα που δίκαια κατέκτησε. Θα πει πρόσφατα ο Νίκος Κούνδουρος για τον παλιό του φίλο. Με τη λήξη της εξορίας, ο Θανάσης Βέγκος και ο Νίκος Κούνδουρος επιστρέφουν στην Αθήνα. Και όταν το 1954 ο σκηνοθέτης κινηματογραφεί την πρώτη του ταινία, «Τη Μαγική Πόλη», ζητά από τον Βέγκο να παίξει έναν μικρό ρόλο. Υποδύεται τον Θανάση, έναν βιοπαλαιστή που πουλάει λεμόνια. Πάρε και μια ανάσα ρε Αργύρη. Δουλειά είναι αυτή που κάνουμε κι εμείς. Συχαίνουμε που τα βλέπω. Εμφανίστηκε στις αρχές, μάλλον προς τα μέσα της δεκαετίας του 50, στην Μαγική Πόλη του Κούνδουρου και στη συνέχεια στον Δράκο. Τι πήρουμε? Φωτιά! Στο Δράκο, ο Βέγκος, πάλι σε ένα μικρό ρόλο, υποδύεται τον μπάρμαν και ταυτόχρονα μπράβο του αρχηγού μιας συμμορίας απατεώνων. Μετά τις πρώτες εμφανίσεις του σε ταινίες του Κούνδουρου, ο Θανάσης Βέγκος αρχίζει να δουλεύει κυρίως σαν φροντιστής στον κινηματογράφο. Η δουλειά του απαιτούσε να τρέχει πολύ σε όλη την Αθήνα και να εξασφαλίζει ό,τι χρειαζόταν σε αντικείμενα και διάφορα άλλα το κάθε γύρισμα. Ταυτόχρονα συνέχιζε να παίζει πολλούς μικρούς ρόλους. Το 1959 γίνεται μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και αποκτά άδεια άσκησης του επαγγέλματος του ηθοποιού. Είναι η χρονιά που κάνει και την πρώτη θεατρική του εμφάνιση, συμμετέχοντας στην επιθεώρηση των Δημήτρη Βασιλιάδη και Ναπολέοντα Ελευθερίου με τίτλο «Ομόνια Πλάτς Πλούτς». Ακολουθούν πολλές συμμετοχές σε θεατρικά έργα, όπου ο Θανάσης Βέγκος είναι ο υπερκινητικός, έντιμος και ταλαιπωρημένος νεοέλληνας. Στο θέατρο, όπως και στον κινηματογράφο, καταθέτει την προσωπική του αλήθεια. Το 1960, ο Ζιλ Ντασέν γυρίζει την ταινία «Ποτέ την Κυριακή» με τη Μελίνα Μερκούρη. Ο Θανάσης Βέγκος εμφανίζεται δύο φορές στο φιλμ. Και τώρα όλοι μαζί πάνε στην ακρογιαλιά. Μέσα αυτή τη
Την ίδια χρονιά, ο Ντίνος Δημόπουλος σκηνοθετεί τη Μανταλένα. Ο Θανάσης Βέγκος ξεχωρίζει στο ρόλο ενός καλοκάγαθου αστυνομικού, ερωτευμένου με την πρωταγωνίστρια. Η ταινία βραβεύεται στην πρώτη εβδομάδα του ελληνικού κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, που αργότερα θα ονομαστεί και θα καθιερωθεί σαν Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Η καριέρα του Θανάση Βέγκου στη σκηνή και τον κινηματογράφο συνεχίζεται με πολλές σημαντικές ταινίες. Μεταξύ αυτών και η ταινία «Ψηλά τα χέρια Χίτλερ», όπου τραγουδάει μαζί με τον ηθοποιό Βασίλη Διαμαντόπουλο το τραγούδι «Βρες εάν μπορείς». Βρες αν μπορείς, τι σου έφερε απόψε, τα ναζάκια σου κόψε. Είναι αρχές της δεκαετίας του 60, όπου ο Πάνος ο Γλυκοφρύδης και αργότερα ο Ερίκος ο Θαλασσινός τον εμφανίζουν ως πρωταγωνιστή σε διάφορες κωμωδίες, αυτές οι τρελές κωμωδίες της δεκαετίας του 60. Η τρίτη περίοδος τώρα του Βέγκου, που θεωρώ και αυτή μία από τις σημαντικότερες του, είναι η περίοδος της σκηνοθεσίας του ίδιου του εαυτού. Είναι η εποχή της Θουβού. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Θουβού. Φαλακρός πράκτορ 000, ο αποκαλούμενος ύπουνας. Εκεί έχουμε σημαντικές ταινίες και ο Βέγκος πια για μένα αναγνωρίζεται και σαν ένας πολύ σπουδαίος σκηνοθέτης. Η ταινία Θου, Φαλακρός Πράκτορ, Χείρης Γης Μαδιάμ, την θεωρώ μία από τις καλύτερες ελληνικές ταινίες όλων των εποχών. Θούβου! Μια ωραία πέταλου. Και σαν σκηνοθεσία, αλλά και σαν σενάριο που είναι του Γιώργου Λαζαρίδη και σαν πρωταγωνιστής ο Βέγκος. Οι ταινίες με το σουρεαλιστικό χιούμορ τους, τους αυτοσχεδιασμούς και την πηγαία ερμηνεία του Θανάση Βέγκου γνωρίζουν μεγάλη εμπορική επιτυχία, αλλά αυτό δεν αρκεί για να σωθεί η εταιρεία Θουβού από την καταστροφή. Ερχόμαστε στην τρίτη περίοδο που είναι η περίοδο, θα λέγαμε, Κατσουρίδη. Εκεί είναι πολύ γνωστέ σε όλου μα σημαντικέ ταινίε που ο Βέγκο αναδεικνύεται και σε φοβερή δραματική περσόνα, που είναι το Τι έκανε στον πόλεμο ο Θανάση και την επόμενη χρονιά το Θανάση Παρετόπλο. Το 1971 σαρώνουν τα βραβεία κριτικών και κοινού στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη. Ο κόσμο που είχε γεμίσει ασφυκτικά την αίθουσα του Αλεξανδρίου Μελάθρου χειροκρότησε με ενθουσιασμό του βραβευμένου, ιδιαίτερο δε το Θανάση Βέγκο, ο οποίο πήρε το πρώτο βραβείο ανδρική ερμηνεία για το ρόλο του στην ταινία Τι έκανε στον πόλεμο ο Θανάση. Το 1972 θα πάρει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο ίδιο φεστιβάλ για την ερμηνεία του στην ταινία «Θανάση Παρετόπλο σου». Είσαι παλιάνθρωπος, ρε! Είσαι άτιμος! Αν είσαι άντρας, άνοιξε, ρε! Άνοιξε, ρε! Όχι εμένα! Έχω δίκιο, εγώ! Άλλη σημαντική ταινία αυτής της περίοδου που φτάνει στο τέλος της είναι η ταινία «Ο Θανάσης στη χώρα της Φαλιάρας» του 1976.
είπε, σα λέω. Α, έτσι λοιπόν. Εδώ τον είχα στο χέρι μου. Και ύστερα. Ύστερα είχα το χέρι μου εδώ στο μάτι. Τη δεκαετία του 80, η θεματολογία των ταινιών του μετατοπίζεται προς την κοινωνική κριτική. Συνεχίζει να τρέχει πολύ και να αγωνίζεται για τον καλό άνθρωπο. Σπούδασε γιο στο Μόναχο, μακριά στη Γερμανία. Για να τον κάνει άνθρωπο μέσα στην κοινωνία. Για να τον κάνω άνθρωπο μέσα στην κοινωνία. Στραβωμαράκι σου, λέει. Για τσιφρενάμε το μεμλεκέτη σου. Και τώρα, παιδιά. Ιστορίες καθημερινής αντάρας. Τη δεκαετία του 80 ασχολείται σαν παραγωγός και σκηνοθέτης της τηλεοπτικής σειράς «Βεγγαλικά για την ΕΡΤ» που προβλήθηκε τελικά στη δημόσια τηλεόραση το 1988. Η επιστροφή του στον κινηματογράφο γίνεται με την ταινία «Ήσυχες μέρες του Αυγούστου» του Παντελή Βούλγαρη το 1991. Στην πρώτη ταινία, στις «Ήσυχες μέρες του Αυγούστου», επειδή ήθελα να είναι πιο συγκρατημένος, να μην είναι νευρικός, να μην είναι υπερκινητικός, του κόστησε να κάθεται στο κάθισμα του τρένου που είχαμε έτσι σκηνές μετακινήσεων μέσα στην Αθήνα και δυσανασχετούσε και μου έλεγε κόβεις όλα τα βέγγικα, θα την πληρώσεις Βούλγαρη. Η ερμηνεία του έχει πια διαφοροποιηθεί, είναι χαμηλών τόνων αλλά μεγάλης εκφραστικότητας και θα διακριθεί με το πρώτο βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης που δύο χρόνια μετά, το 1993, θα τον τιμήσει με βραβείο που θα αφορά στο σύνολο του έργου του. Στην Κολομβία. Χίλιες φορές να πεθάνω στην Κολομβία παρά στο χειροκομείο. Ακολουθεί η ζωή χαρισάμενη του πατρίς Βιβάνκος. Χε μου Αποστόλη. Πως έτσι, ε. Τώρα πια δεν είναι ο Αποστόλης, είναι ο Αποστόλης σου. Ναι, ο Αποστόλης μου. Και τι καλό είδες εσύ από τον κολό Αποστόλη σου. Μ' αγάπησε, μωρέ. Και το 1995, το βλέμμα του Οδυσσέα, του Θόδωρου Αγγελόπουλου, όπου υποδύεται το μοναχικό ταξιτζή. Ξέρεις κάτι, η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνουμε σαν λαός. Κάναμε τον κύκλο μας. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια ανάμεσα σε σπασμένες πέτρες και αγάλματα. Και πεθαίνουμε. Κορυφαία στιγμή, ο ρόλος του Θανάση Βέγκου στην ταινία «Όλα είναι δρόμος» του 1998, πάλι του Παντελή Βούλγαρη. Επαναληπτική καραμπίνα. Στη Δράνα είναι για χήνες. Λαθροκυνηγός της περιοχής. Τους τα έχω μηνύσει. Μη μπλέξουν μαζί μου. Δεν μου λες, το χινάκι. Από εκεί ερχότανε. Όχι, όχι. Από εδώ. Σηκώθηκε μέσα από τις Καλαμιές. Μαζί του έχω κάνει δύο ταινίες που έχει κάνει δύο και εκεί δύο ενδιαφέροντες μικρούς ρόλους. Αφεντικό. Τι είναι Ελλήνο. Φοβάμαι, αφεντικό. Τι φοβάσαι. Το θάνατο, αφεντικό. Το θάνατο. Χριστέ μου. Ο Θανάσης Βέγκος μέσα από την πορεία του απέδειξε ότι είναι τελικά ένας πολυδιάστατος ηθοποιός. Το 1998 ο σκηνοθέτης Γιώργος Μιχαηλίδης του προτείνει να ερμηνεύσει το ρόλο του Δικαιόπολη στο έργο Αχαρνής του Αριστοφάνη. Οι θεατές και οι κριτικοί που το παρακολούθησαν στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου μίλησαν για τη μοναδική ερμηνεία του μεγάλου ηθοποιού. Ό,τι έπαιζε στον κινηματογράφο το μετέφερε και στο θέατρο. Δηλαδή ο Θανάσης ο Βέγκος δεν έκανε κάτι άλλο στο θέατρο από ότι στον κινηματογράφο. Γιατί ο Θανάσης ο Βέγκος δεν ερμήνευσε ρόλους, ερμήνευσε έναν τύπο, έναν Έλληνα, τον οποίο έγραψε ο ίδιος, τον φρόντισε ο ίδιος και τελικά αυτό είναι και η μεγάλη του προσφορά. Στην Επίδαυρο επανεμφανίζεται στην Ειρήνη του Αριστοφάνη με την ίδια επιτυχία και το σκηνοθέτη του Γιώργο Μιχαηλίδη που σχολίασε τότε για το μεγάλο ηθοποιό. Ο Βέγκος έχει φτιάξει ένα πλάσμα κατασκευασμένο από όλα τα μέλη της ιστορίας της κωμωδίας. Και αυτό ήταν συνειδητό. Πρέσχη!
Εσύ έχεις τσακώσει και το στυλ μας, μπράβο. Δεν με χτυπάς. Με άρμα τη μαμούλα ξεγλίτωσα τους Έλληνες και πια στα ξοχικά τους δίχως φόβο την κυρά τους και τον ύπνο θα φορτέλουν. Η καταγωγή του είναι από το αρχαίο θέατρο, από τους παντόμιμους, φτάνει στο τσίρκο, στο βουβό κινηματογράφο, Μπάστερ Κίτον, αδελφή Μάρξ. Το Μάιο του 2008 στο Προεδρικό Μέγαρο, η πολιτεία θα τον τιμήσει για την προσφορά του. Από τα χέρια του Προέδρου της Δημοκρατίας θα πάρει το μετάλλιο του ταξιάρχη του τάγματος του Φοίνικα. Ο ίδιος ο Θανάσης Βέγκος σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις είχε πει: «Ποτέ μου δεν αισθάνθηκα έτοιμος. Ποτέ. Σε ό,τι κι αν έκανα. Μια ζωή στην τζίτα ήμουν. Δεν ηρεμώ ποτέ. Είμαι της αγχωτικής κωμωδίας εγώ. Όπως μου το είχε γράψει ο Γιάννης Σολδάτος, το άγχος είναι η σπεσιαλιτέ μου». Έσαι ένα χιλιό στα τζάμι, τι μου λες τώρα, έσαι ένα χιλιό στα τζάμι. Και πώς δεν κόβει, κύριε. Δεν θα περάσω με ταχύτητα, μην γίνεται τίποτα. Στον αγίδε. Καλώς είμαι.